Θα πάμε στα Χανιά, καθώς εκεί κυριαρχεί ένα βασικό σύνθημα, το οποίο έχει ως επίκεντρο μείωση, επανάχρηση και ανακύκλωση. Με αυτό λοιπόν το σύνθημα, έχει όχι με αυτό το σύνθημα, για να είμαι ακριβής, ο Δήμος Χανίων και η ΔΕΔΙΣΑ συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων με δράσεις, που θα διαρκέσουν αυτές οι δράσεις μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου. Και πάμε αμέσως τώρα στον κύριο Μιχάλη Τσουπάκη, ο οποίος είναι Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου στο Δήμο Χανίων. Κύριε Τσουπάκη, καλησπέρα. Κύριε Τσουπάκη, Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλά είστε, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βέβαια, μια χαρά ακούγεστε, μια χαρά σας βλέπουμε. Και υπήρχε και ένα σχετικό κάλεσμα του Δημάρχου Χανίων, του κ. Σημανδυράκη, με στόχο την ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία, σωστά? Ακριβώς. Αρχής διανομένης και παίρνοντας απαρχή από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, που είναι η μεγαλύτερη καμπάνια στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση αποβλήτων, η ΔΕΔΙΣΑ μαζί με το Δήμο Χανίων πήγαμε σε κάποιες δράσεις, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο όσον αφορά τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την επανάχρηση των αποβλήτων. Αυτές οι δράσεις έχουν να κάνουν και με τα παιδιά, δηλαδή έχουν να κάνουν και με την εκπαίδευση. Είναι αρκετές δράσεις, μία εκ των οποίων γιατί μπαίνουν, και ευελπιστούμε όλες αυτές οι δράσεις να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όπως τρανό παράδειγμα είναι η δράση που κάναμε πέρυσι στην εβδομάδα μείωσης, την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι, όπου είχαμε κάνει το πόρτα-πόρτα για τις ηλεκτρικές συσκευές, συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ναι, με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι δράσεις είναι πολύ περισσότερες. Ευελπιστούμε ότι θα πάει πολύ καλύτερα. Βέβαια, στόχος είναι λοιπόν να επεκταθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι δράσεις σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Ακριβώς, σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Στις δράσεις συμμετέχουν σχολεία από όλο το νομό Χανίων. Η ΔΕΔΙΣΑ άλλωστε είναι μια διαδημοτική επιχείρηση. Και στόχος μας είναι να βάλουμε μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών να προωθήσουμε κάποια πράγματα που θα είναι και για μας καλύτερο και θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι εμείς στόχος μας είναι πώς θα μειώσουμε τα απόβλητα. Γι' αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Και το πώς θα μειώσω τα απόβλητα, πώς θα παράγουμε, γιατί είμαστε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία που παράγει πάρα πολλά απόβλητα. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να μειωθεί. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να μειωθούν. Μέσα από τις δράσεις λοιπόν που έχουμε, είναι ας πούμε μια δράση που πηγαίνουμε σε τηλεοπτικό κανάλι και δίνουμε συνταγές για φαγητό που μας περισσεύει από την προηγούμενη μέρα για το μεσημέρι. Δεν είναι ανάγκη να το πετάμε το φαγητό αυτό. Συμμετέχουν κάποια μαγαζιά, κάποια καταστήματα, εστιατόρια και ξενοδοχεία σε μια άλλη αντίστοιχη δράση, όπου το φαγητό που περισσεύει, όχι τα αποφάγια, το φαγητό που περισσεύει να πηγαίνει στα συσίτια εδώ πέρα της Πλάτζιας ή της Μητρόπολης. Και έχουμε στόχο να επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο ή ακόμα και πολύ πιο μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουμε μια τράπεζα τροφίμων όπως αντίστοιχη λειτουργεί και στην Αθήνα και να μπορέσουμε έτσι να, με διάφορους τέτοιους τρόπους να βοηθήσουμε να μειωθούν τα απόβλητα. Τα απορρίμματα, βέβαια. Λοιπόν, στο πρακτικό σκέλος. Δύο απόβλητα, όπως ακριβώς λέγονται. Στο πρακτικό σκέλος, μέχρι το τέλος της δράσης, θα υπάρξει συμμετοχή των πολιτών? Πρέπει να γνωρίζουν κάτι οι Χανιώτες? Βέβαια, ενημερώνουμε τον κόσμο. Ναι. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι 7 οι δράσεις. Έχουμε συνεργασία με τα καταστήματα στο νομό Χανίων. Με καταστήματα επισκευής ποδηλάτου, όπου εκεί πέρα θα μπορούν να πηγαίνουν να επισκευάζουν τα ποδήλατά τους παίρνοντας κουπόνι, έχοντας κουπόνι μέσω που θα το προμηθεύονται από διάφορα έντυπα, όπως θα ενημερωθεί μέσα από τον τύπο, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ενημερωθούν που μπορούν να τα προμηθεύονται και να επισκευάζουν το ποδήλατό τους πληρώνοντας τη διαφορά, κάνοντας την έκπτωση ή ΔΕΔΙΣΑ, έτσι ώστε πιο οικονομικά για να βοηθήσουμε και στην επανάκριση. Θα μοιράσουμε σε διάφορα σχολεία σε όλο τον νομό
θα μοιράσουμε μεταλλικά παγούρια, έτσι ώστε και θα κάνουμε και σειρά προεκπαιδεύσεις στα παιδιά, έτσι ώστε να τους βάλουμε στο τρυπάκι στην κατάργηση του πλαστικού μπουκαλιού. Ναι. Θα χρησιμοποιούν τα μπουκαλάκια αυτά για τον εαυτό πολλών κρίσεων. Είναι κάτι που έχουμε σκοπό να το επεκτείνουμε και να το κάνουμε σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Συνεχίζεται βέβαια η δράση όσο αφορά τη συλλογή πόρτα-πόρτα, κλείνοντας τώρα και ένα χρόνο των ηλεκτρικών συσκευών, παίρνοντας τηλέφωνο στην υπηρεσία, μπορεί να κλείσουν ραντεβού και η υπηρεσία περνάει από την πόρτα του κάθε... Βέβαια, το έχουμε ξαναβγάλει το θέμα αυτό, έξω από την πόρτα των Χανιωτών και που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μάλιστα. Τι να ελπίσουμε να πάει καλά η δράση. Είναι μια αρχική πρωτοβουλία. Βρισκόμαστε ακόμα σε ένα νηπιακό στάδιο, κακά τα ψέματα, πανελλαδικά αντιδήμαρχε, στο να αλλάξει η νοοτροπία των περισσότερων από εμάς. Είναι μια καλή αρχή. Είναι μια καλή αρχή και η Δερισσά έχει προβεί σε πολλές ενέργειες και είναι σε ένα καλό στάδιο. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τα απόβλητα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι βάσει της καινούργιας νομοθεσίας ως το τέλος του 2022, θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ξεκινήσει τη συλλογή δύο αποβλήτων, είναι τα αποφάγια που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Θα πρέπει μέχρι το 2030, θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχουμε εξαφανίσει τον πράσινο κάδο, όπως τον λέμε εμείς εδώ πέρα. Μπορεί να έχει διαφορετικά χρώματα σε κάποια μέρη της Ελλάδος, ναι. Αλλά ο πράσινος κάδος θα πρέπει να έχει εξαφανιστεί. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνο μπλε, κίτρινη, κόκκινη ή ό,τι άλλα χρώματα χρησιμοποιούν. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, εδώ είμαστε. Όμορφες πρωτοβουλίες. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τρέξει ο σχεδιασμός. Να σας ευχαριστήσω. Θα τρέξει ο σχεδιασμός. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, αντιδήμαρχε. Λοιπόν,